Λαχτάρισαν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και του νομού Ηρακλείου ευρύτερα από τη νέα σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι με μικρό εστιακό βάθο, κάνοντα ιδιαίτερα αισθητό το ξύπνημα του Εγγέλαδου στην πολύπαθη περιοχή. Εγώ είμαι στην περιφέρεια, στο δεύτερο το αισθάθηκα. Τι ακριβώ νιώσατε για ώρα, Όχι, γρήγορο πιστεύω. Έχουμε συνηθίσει τώρα 1,5 χρόνο πόσο είναι. Σίγουρα. Ο σεισμό σημειώθηκε στι 12.57 με μέγεθο 3,9 βαθμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 4, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού. Όχι καθόλου. Τι να ανησυχούμε, Ότι να πει, θα Νομίζω ότι είναι λίγο ανησυχητικό. Πρέπει να μα ανησυχεί. Οπότε ψυχραιμία. Πάνω απ' όλα. Εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκαλοχωρίου με εστιακό βάθο 10,8 χιλιόμετρων. Είναι ένα από του μετασυσμού που καταγράφονται στην περιοχή. Πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη του φαινομένου. Δεν μα ανησυχεί κάτι περαιτέρω. Μια μεγάλη πυκνότητα μετασυσμών σε σχέση με τι φυσιολογικέ περιπτώσει. Αλλά είπαμε ότι αυτή η περιοχή Στρακαλοχώρη, ο σεισμό ο συγκεκριμένο και κυρίω ε, το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε που έσπασε κατά τμήματα, ε, δημιουργεί αυτή την ιδιαιτερότητα και στο πλήθο των μετασυσμών που έχουμε. Η δόνηση την οποία κατέγραψε και ο σεισμογράφος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έγινε αισθητή και στην πόλη του Ηρακλείου χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους πολίτες. Πρόκειται για την εξέλιξη της ακολουθίας του καταστροφικού σεισμού που έπληξε το Σεπτέμβριο το Αρκαλοχώρι όπως εκτιμούν σεισμολόγοι και γεωλόγοι. Ήταν από ένα κομμάτι θα λέγαμε του ρήγματο, το οποίο δεν είχε δώσει πολλούς μετασυσμούς μέχρι τώρα και έδωσε ίσως αυτούς τους μετασυσμούς. Από τι 27 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 5.500 μετασυσμοί, με το φαινόμενο να παρουσιάζει σχετική αποκλιμάκωση σύμφωνα με τον κύριο Φασουλά, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό των δονήσεων που καταγράφονται, παρά το γεγονός ότι και τα μεγέθη θα έπρεπε να είχαν μειωθεί εξίσου. Η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη θα έπρεπε να είναι λίγο μικρότερα, αλλά δεν υπάρχει ένας πολύ Τυπικό κανόνα που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ε, με βάση το δεδομένο ότι ο κύριο σεισμό ήταν κοντά στα 6 ρίχτερ. Οπότε, μέχρι 4 και 4 και κάτι περιμένουμε να έχουμε μετασυσμού, οι οποίοι όμω ήδη έχουν αραιώσει όσον αφορά ε, την πυκνότητά του. Δηλαδή, είναι πάρα πολλέ μέρε που είναι εντελώ ασυσμικέ, δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα. Ε, και επίση τα μεγέθη δεν έχουν ξεπεράσει το τελευταίο διάστημα τα 4,5 ρίχτερ. Σε όλου του πολίτε συστήνεται προσοχή, ιδιαίτερα όταν κινούνται κοντά σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα είτε ακόμη και κίτρινα. Επειδή ακόμα υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι στο κόκκινο όπως λέμε, είναι με κόκκινο σημειωμένα και λεγμένα και θα έπρεπε να έχουν ήδη καταδαφιστεί και δεν έχουν καταδαφιστεί, καλό είναι όσοι μπορούν να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.